Αν σας αρέσουν οι μικρές ψαρευτικές εκδρομές του Σαββατοκύριακου, αυτές που είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στο ψάρεμα από την ακτή, τότε έχουμε να σας προτείνουμε τον ιδανικό προορισμό, την Άνδρο. Η Άνδρος είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά των Κυκλάδων, το οποίο εκτός από εξαιρετική φυσική ομορφιά και γραφικούς οικισμούς, διαθέτει κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μοναδικές ακτές με πλούσιους σε ζωή βυθούς που προσφέρονται για όλες τις τεχνικές ψαρέματος από την ακτή και εύκολη πρόσβαση με το πλοίο της γραμμής που φεύγει από το λιμάνι της Ραφίνας. Το ταξίδι προς την Άνδρο διαρκεί μόνο 2 ώρες και η αποβίβαση γίνεται στο λιμάνι του Γαβρίου, έναν από τους μεγαλύτερους οικισμούς του νησιού που βρίσκεται στις δυτικές ακτές. Από το Γαβρίο ξεκινά ο κεντρικός δρόμος του νησιού, ο οποίος ξεδιπλώνεται παράλληλα με τις ακτές προς τα νότια και αφού περάσει το πανέμορφο Μπατσί και άλλους μικρότερους οικισμούς, στρέφεται προς τα ανατολικά για να συναντήσει τη χώρα της Άνδρου. Η χώρα βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του νησιού και αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να αφιερώσετε λίγη ώρα για ένα περίπατο στα στενά της για να θαυμάσετε τα επιβλητικά αρχοντικά και τα γραφικά σοκάκια που πλαισιώνονται από καλέσθητα σπίτια μοναδικής αιγιοπελαγίδικης αρχιτεκτονικής. Εκτός από την πλούσια πολιτιστική της παράδοση, η χώρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ψαράδες που έρχονται στο νησί. Οι ακτές της και ο μεικτός βυθός, ο πλούσιος σε θαλάσσια ζωή, προσφέρονται για όλες τις τεχνικές ψαρέματος από την ακτή και σχεδόν ποτέ δεν τους απογοητεύουν. Στη χώρα αποφασίσαμε να ψαρέψουμε και εμείς όταν στα μέσα Δεκεμβρίου κάναμε ένα μικρό ταξιδάκι στην Άνδρο για να επιβεβαιώσουμε τη φήμη αυτού του εξαιρετικού ψαρότοπου. Εκείνη την ημέρα, το θερμόμετρο πλησίαζε τους 0 βαθμούς και με ελαφρύ χιονόνερο επιβιβαστήκαμε στο πλοίο Θεολόγος, που χρειάστηκε 2 ώρες για να μας μεταφέρει μέχρι το λιμάνι του Γαβρίου. Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο του νησιού, χρειαστήκαμε περίπου 20 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στη χώρα και αποφασίσαμε να αρχίσουμε το ψάρεμά μας από το εκκλησάκι της Αγίας Θαλασσινής, έναν από τους πλέον γνωστούς αργότοπους της περιοχής. Ο
Οπλισμένοι με διάθεση για ψάρεμα, αλλά και με το ηθικό μας ακμεότατο, ξεφορτώσαμε το αυτοκίνητο και ντυθήκαμε καλά, για να αντιμετωπίσουμε το διαπεραστικό κρύο. Καλάνια και μηχανισμοί στήθηκαν γρήγορα, με συνοπτικές διαδικασίες. Με μεικτό βυθό, χωρίς καλώματα, αποφύγαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του rock fishing και μεγάλα κομμάτια από φαραώ δολώθηκαν στα αγκίστρια μας. Λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων που επικρατούσαν στο ψαρότοπο και λόγω της απουσίας καλωμάτων στο βυθό, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αρματοσχές που θα διέθεταν πιο διακριτικά εργαλεία, όπως ψηλά παράμαλα, μικρότερα αγκίστρια, και αυτές ήταν ένα pattern oyster με δύο αγκίστρια και ένα μονάγκιστρο είτε με βαρύδι κατευθείαν πάνω στη μάνα της, του μηχανισμού, είτε σύση με προσαρμοσμένο ένα σταθερό μολύβι. Ας δούμε λοιπόν τις αρματοσχές μία-μία που χρησιμοποιήσαμε. Η πρώτη ήταν ένα σταθερό μονάγκιστρο που σε μερικά σημεία που είχε πιο έντονα σκαλώματα χρησιμοποιήσαμε κατευθείαν μολύβι πάνω στην μάνα του μηχανισμού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τοποθετήσαμε σύση που προσαρμόσαμε πάνω σε αυτό ένα σταθερό μολύβι. Και στις δύο περιπτώσεις το παράμαλό μας δεν ξεπερνούσε σε καμία περίπτωση το 1 μέτρο. Η δεύτερη αρμαντουσιά ήταν ένα απλό pattern oyster με δύο παράμαλα που ήταν όμως τοποθετημένα ψηλά από το μολύβι μας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες σκαλώματος αν έπεφτει η αρμαντουσιά μας σε κάποιο μονόμετρο. Στο πάνω παράμαλο τοποθετήσαμε και ένα float για να σηκώσει το αγκίστρι πιο ψηλά από το βυθό και να δοκιμάσουμε τις ωρέξεις των ψαριών.